είναι η επέκταση και το set με μινιατούρες για το Cerebria που είδαμε σε προηγούμενο βίντεο, το unboxing και τις πρώτες εντυπώσεις, όπως και στο Anachrony με το shoot pack που έχει το commander shoot pack, το extra shoot commander pack. Δεν το χρειάζεται κάποιος για να παίξει, γιατί υπάρχουν τα standees μέσα και μπορεί να παίξει με τα standees. Ωστόσο, κάνει κάτι έξυπνο η εταιρεία για να έχει listing στο BGG και για να υπάρχει λόγος ότι δεν το αγοράζει κάποιος μόνο για να κάνει upgrade τα token και τα standees σε μινιατούρες. Προσθέτει και έξτρα στοιχεία παικτικά, οπότε δεν είναι μόνο μινιατούρες. Καταρχήν παίζει 3 έως 6, ενώ πριν έπαιζε 1 έως 4. Δίνει όλες αυτές τις ωραίες μινιατούρες που θα δείτε μέσα και έξτρα gameplay elements. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μια miniature check και να δούμε τι παίρνουμε στο παιχνίδι μέσα. Θα βγάλω λίγο τις όμορφες μινιατούρες, θα τις ξαναδούμε στην άκρη. Θα δούμε, είναι το φυλάδι οδηγιών Forces of Balance, δεν θα σταθώ πολύ. Φαίνεται όμορφα δομημένο, είναι οι έξτρα κανόνες για τα έξτρα στοιχεία που βάζει το παιχνίδι. Reason και Intuition, άλλα δύο ταμπλό, άλλο χρώμα, δεν είναι ούτε πορτοκαλί ούτε μπλε. Άλλος ένας πύργος, τους είδαμε αυτούς τους πύργους, από πλαστικά μπλοκ, που μπαίνει στο κέντρο του πενταπλεύρου που είδαμε πριν. Πάντως είναι ενδιαφέρον ότι είναι μια εταιρεία που βγάζει heavy games και ξέρει να τα κάνει όχι απλά να δείχνει υπέροχα, να δείχνει παραπάνω από υπέροχα. Όλα αυτά είναι στοιχεία, κάνουν interlock. Μεγάλα και chunky κομμάτια, έτσι. Θα βγάλουμε λοιπόν αυτά στην άκρη. Έξτρα σακουλάκια, έξτρα ταβλό. Έξτρα standees για τα δύο ακόμα συναισθήματα. Σε περίπτωση που θέλει να παίξει κάποιος με τα standees για λόγους χώρου, για λόγους να μην τον αποσπά, δεν ξέρω, έχω ακούσει διάφορα και έχω διάφορα. Βέβαια, προσωπικά όταν έχω τις μινιατούρες πάντα θα τις βάλουμε στο παιχνίδι. Να, τα δύο standees για τα δύο συναισθήματα που είδαμε πριν. Τα board ξεπαντσάρουν πανεύκολα. Όλα μπαίνουν πίσω στη θέση τους, γιατί αυτό που θέλουμε να δούμε, έξτρα κάρτες, έξτρα token, όλα ωραία, όλα καλά, αλλά είμαι σίγουρος ότι αυτό που θέλουμε όλοι να δούμε είναι να κάνουμε μια miniature check για τις μινιατούρες του παιχνιδιού. Δείτε τι όμορφες που είναι οι μινιατούρες από το Cerebria. Είναι απίστευτη μεταφορά από την εικονογράφηση στην τρισδιάστατη πραγματικότητα, μεγάλε σε μέγεθος. Θα βγάλουμε το σελοτέιπ για να ανοίξουμε και να δούμε τι ακριβώς έχουμε μέσα. Okay. Δείτε άλλη μία από κοντά, όλες τις μινιατούρες, θα τις ζούμε και μία-μία με λεπτομέρεια. Καταπληκτική δουλειά, καταπληκτική λεπτομέρεια, έτσι. Πολύ όμορφες μινιατούρες. Έρχονται έτοιμες με βάση, είναι τα μπλε συναισθήματα, με την πορτοκαλί βάση, τα θετικά συναισθήματα λοιπόν. Μεγάλες βάσεις, τα αρνητικά συναισθήματα, τα gloom και αυτά τα δύο συναισθήματα, τα οποία, για να σας πω την αλήθεια, δεν κατάλαβα αν είναι καλά ή αρνητικά, μάλλον είναι κάπου στη μέση για να βλέπω το χρωματισμό. Αυτές είναι οι μινιατούρες του βασικού, από την επέκταση, συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε να τις δούμε λίγο μία-μία. Δείτε μέγεθος μινιατούρας, είναι μεγάλη, στιβαρή. Και δεν είναι μόνο το θέμα ότι είναι μεγάλη, είναι εξαιρετική μεταφορά. Της εικονογράφησης σε μινιατούρα. Φωνάζουν για βάψιμο, προφανώς. Δεύτερη μινιατούρα εδώ.
είναι και αρκετά βαριές γενικά, δεν είναι απλά ότι είναι μεγάλες σε μέγεθος. Έχουν ωραίες ευανάγνωστες βάσεις, στιβαρές. Δεύτερη μινιατούρα. Τρίτη μινιατούρα. Πολύ όμορφη και αυτή. Τα μαλλιά προς τα πάνω, σαν χορευτική κίνηση. Εξαιρετική λεπτομέρεια. Νομίζω είναι φανταστικό δείγμα για να βάψει κανείς. Αν όσοι βάφουν μινιατούρες, σίγουρα αξίζει να την τσεκάρουν. Παίρνω από το παιχνίδι και για τις μινιατούρες. Είναι, αν σας άρεσαν οι μινιατούρες από τον Άκρονη, εδώ νομίζω, καλά είναι διαφορετικό το θέμα σίγουρα, αλλά εδώ η εταιρεία έχει ανέβει άλλο ένα επίπεδο στις ίδιες καλές, ήδη καλές μινιατούρες που είχε. Δείχνουν φοβερές. Φανταστείτε τώρα στον τεράστιο χάρτη πάνω μαζί με την εικονογράφηση, με το κινητό ταμπλό, με όλα τα στοιχεία. Είναι εξαιρετικές. Λοιπόν, τα αρνητικά συναισθήματα, τα gloom, δείτε το, έντονο, δυνατό, με φωτιές στα χέρια. Επιβλητικές θα έλεγα εγώ. Γεμάτες φαντασία, πολύ ωραίες επιλογές. Αυτό που μοιάζει με δράκος. Τα φτερά. Κοιτάξτε λεπτομέρεια στα φτερά του πλάσματος. Πολύ όμορφη μινιατούρα. Δείτε τη βάση πώς επεκτείνεται σε όλη την κατά μήκος της βάσης. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω ποιος είναι ο καλλιτέχνης για τις μινιατούρες, πραγματικά το αξίζουν συγχαρητήρια. Έχει κάνει καταπληκτική δουλειά με το σχεδιασμό τους, αλλά και με την εκτέλεση, έτσι. Το υλικό φαίνεται πολύ καλό, στιβαρό, δεν υπάρχουν bend κομμάτια. Έχουν χρησιμοποιήσει καλής ποιότητας υλικά για να φτιάξουν τις μινιατούρες. Δείτε εδώ αυτόν τον σκελετό. Πραγματικά μοιάζει με κάποια μυστήρια όνειρα που βλέπουμε και δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε, με κάποια ένα πλούσιο κόσμο, τον πλούσιο κόσμο των ονείρων που βλέπεις ακαταλαβίστικα πράγματα, γεμάτος φαντασία. Και αυτά τα δύο που είναι από την επέκταση. Αυτή η θηλυκιά μινιατούρα με το φόρμα που πέφτει πίσω, δείτε λεπτομέρεια στο κάτω μέρος. Το μέγεθος φαίνεται έτσι ότι είναι τεράστιο, είναι... Δεν είναι απλά ψηλές, έχουν και όγκο. Δηλαδή, αν τη δείτε από πάνω, ίσως να δείξουμε αυτή για να καταλάβετε, δείτε από πάνω πόσο χώρο πιάνει η μινιατούρα στο χέρι. Είναι εντυπωσιακές σε όλο της το μεγαλείο. Πολύ ωραία και αυτή. Οπότε αυτές είναι οι μινιατούρες, θα τις βάλω στη θέση τους, αν τα καταφέρω. Για να τις δούμε λίγο από κοντά τελευταία στιγμή, πριν κλείσουμε αυτό το βίντεο. Okay, νομίζω θα ήταν χειρότερα από ό,τι είναι στην πράξη. Μπαίνουν εύκολα, ωραία. Ο δράκος πρέπει να είναι κάπου εδώ. Θέλει κάποια μικροδιόρθωση. Τέλεια. Και αυτό λογικά θα μπαίνει ανάποδα. Εδώ και εδώ. Τέλεια. Δείτε λοιπόν και από κοντά μια τελευταία φορά. Εξαιρετικές μινιατούρες. Δεν ξέρω αν μ' αρέσει. Πέρα από το οπτικό κομμάτι που είναι καλοσχεδιασμένο και τη λεπτομέρεια, είναι και το ότι έχουν επιλέξει μια σκηνή συναισθήματα, ένα διαφορετικό σχεδιασμό, κάτι το οποίο δεν το έχουμε δει. Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε μάχους, σκελετούς, ξωτικά, πλάσματα, τέρατα, τρολ και ούτω καθεξής. Αυτές οι φιγούρες είναι πρωτότυπες. Πραγματικά μοιάζουν να έχουν βγει από κάποια φαντασία ή κάποιο μυαλό, κάποιο όνειρο ή κάποιο πλούσιο φανταστικό κόσμο. Είναι διαφορετικές. Και έχουν παντρέψει τέλεια την εκτέλεση με το σχεδιασμό. Πάρα πολύ ωραίες μινιατούρες. Αυτό λοιπόν ήταν το Forces of Balance, το Miniature Check για το Cerebria The Inside World. Ελπίζω να σας άρεσε και αυτό το βίντεο.